Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί ένα λαστιχάκι κουμπώνει πίσω στο αρχικό σχήμα όταν σταματήσετε να το τεντώνετε ή γιατί ένα ελαττήριο αναπηδά μετά τη συμπίεση. Λοιπόν, υπάρχει μια θεμελιώδη αρχή που το διέπει αυτό συμπεριφορά, μια αρχή γνωστή ω νόμο του Χουκ. Ποιο είναι λοιπόν ο νόμο του Χουκ στην καρδιά του, Ο νόμο του Χουκ είναι μια αρχή τη φυσική που εξηγεί πω τα ελαστικά αντικείμενα συμπεριφέρονται όταν τεντώνονται ή συμπιέζονται. Καθιερώνει μια σαφή γραμμική σχέση μεταξύ των το ποσό τη δύναμη που ασκείται σε ένα αντικείμενο και ο βαθμό τη παραμόρφωση. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι η δύναμη που απαιτείται για να ανατεντώσει ή να συμπιέσει ένα αντικείμενο είναι άμεσα συνδεδεμένη με την, την έκταση του τεντώματο ή τη συμπίεση του. Α το αναλύσουμε λίγο περισσότερο, εντάξει, ο νόμο του Χουκ εκφράζεται συχνά με ένα απλό μαθηματικό φόρμουλα το F ισούται με και η επί X. Σε αυτή την εξίσωση, το F συμβολίζει τη δύναμη που εφαρμόζεται. Το K είναι αυτό που ονομάζουμε σταθερά ελατηρίου και το X αντιπροσωπεύει το το ποσό τη παραμόρφωση που υφίσταται το αντικείμενο. Η σταθερά ελατηρίου είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο εδώ. Είναι μια μοναδική ιδιότητα του υλικού με το οποίο ασχολείστε και αντικατοπτρίζει πόσο άκαμπτο είναι το αντικείμενο. Σκεφτείτε το ω εξή. Μια υψηλότερη σταθερά ελατηρίου σημαίνει ότι έχετε να κάνετε με ένα πιο άκαμπτο αντικείμενο, και θα πρέπει να ασκήσετε περισσότερη δύναμη για να παραμορφώνετε κατά το ίδιο ποσό. Ναι, ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάστε σχετικά με τον νόμο του Χουκ. Όλα έχουν να κάνουν με την αναλογικότητα. Αν διπλασιάσετε τη δύναμη που ασκείτε, θα διπλασιάσετε την παραμόρφωση. Αλλά υπάρχει ένα όριο σε αυτό. Εάν εφαρμόσετε υπερβολική δύναμη και υπερβείτε αυτό που ονομάζουμε όριο ελαστικότητα, το υλικό μπορεί να μην αναπηδήσει. Θα μπορούσε να καταλήξει μόνιμα παραμορφωμένο ή θα μπορούσε ακόμη και ένα διάλειμμα. Αυτός ο νόμος δεν είναι απλώς ένα συναρπαστικό κομμάτι της φυσικής. Έχει πρακτικές εφαρμογές σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Οι μηχανικοί το χρησιμοποιούν όταν σχεδιάζουν ελαττήρια ή αμορτισέρ απορροφητέ. Οι φυσικοί αναφέρονται σε αυτό όταν μελετούν τι δονήσει ή τον ήχο κύματα. Και οι σεισμολόγοι το χρησιμοποιούν για να καταλάβουν πω η γήινη οφλειώ ανταποκρίνεται στι δυνάμει που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια ενό σεισμού. Συνοψίζοντα, λοιπόν, ο νόμο του Χουκ είναι μια θεμελιώδη αρχή που εξηγεί πω συμπεριφέρονται τα ελαστικά αντικείμενα όταν η δύναμη είναι εφαρμόζεται σε αυτά. Όλα έχουν να κάνουν με τη σχέση μεταξύ δύναμη και παραμόρφωση, και είναι το κλειδί για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα υλικά ανταποκρίνονται στις πιέσεις και τις καταπονήσεις που αντιμετωπίζουν στην κόσμο γύρω μας. Είναι μια αρχή που βρίσκει το δρόμο της σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικούς και μηχανολογικούς τομεί, καθιστώντας το κομμάτι της γνώσης για όποιον ενδιαφέρεται να κατανοήσει τον φυσικό κόσμο.